μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και το Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δείπνου εργασίας στη Σύνοδο Κορυφής στη Ρίγα της Λετωνίας. Ο Πρωθυπουργός θα έχει τριμερή συνάντηση με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ολάντ. Σε αυτή θα συμμετέχει και ο συντονιστής της ομάδας διαπραγμάτευσης, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, καθώς επίσης και ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές πριν από λίγο, από την απόψινή συνάντηση η κυβέρνηση δεν περιμένει να υπάρξει ή να επικυρωθεί μια συμφωνία, καθώς πρόκειται για μια άτυπη συνάντηση που δεν υποκαθιστά ούτε τη Σύνοδο ούτε το Eurogroup. Αντίθετα, η κυβέρνηση περιμένει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα, ώστε έως το τέλος του μήνα να έχει επέλθει συμφωνία και να έχει γίνει έκτακτο Eurogroup που θα την επικυρώσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική πλευρά στη συνάντηση θα θέσει με λεπτομέρειες τα σημεία προόδου που εκτιμά ότι είναι πολύ μεγάλη έως τώρα σε επίπεδο Brussels Group και βάσει αυτής θα επιχειρήσει να δρομολογήσει τις εξελίξεις για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας η οποία θα δίνει λύση και στο θέμα το χρηματοδοτικό για το οποίο όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές δεν αφορά το επόμενο τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας αλλά αφορά και το επόμενο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Από τη Ρίγα της Λετωνίας για το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Νίκος Λιονάκης.